Μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση των δημοσιεύσεων πληρωμένων διακηρύξεων του Δήμου Λαρισαίων και όχι μόνο στην εφημερίδα Κήρυκας, η οποία, ενώ διέκοψε την κυκλοφορία της στις 3 Μαρτίου, φαίνεται πως λειτουργεί με βασικό μέτοχο κυπριακή εταιρεία, αλλά κανείς δεν μπορεί να τη βρει στα περίπτερα της Λάρισας. Σήμερα δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Πρέσα συμφερόντων της οικογένειας Ζησοπούλου που κατήχε τον ημερήσιο Κήρυκα και του οποίου την κυκλοφορία σταμάτησε στις 3 Μαρτίου η απάντηση του ιδιοκτήτη εκδότη Χρήστου Βάκη. Η εφημερίδα Κήρυκας κυκλοφορεί νομίμως επί δεκαετίες. Προσφάτως δε εκδίδεται πλέον με άλλον εκδότη ιδιοκτήτη, χωρίς όμως ουσιώδη αλλαγή του τίτλου της εφημερίδας. Συνεπώς, θεωρούμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στην εφημερίδα, είναι η απάντηση του Χρήστου Βάκη στην καταγγελία του εκδότη της εφημερίδας Κόσμος. Σε χθεσινό δημοσίευμα, η εφημερίδα Κόσμος χαρακτήριζε την εφημερίδα Κήρυκας ανύπαρκτη και μαϊμού, στην οποία οι όποιες δημοσιεύσεις διαχωνισμών και διακήρυξεων γίνονται είναι άκυρες και ότι μόνο μέλημα των κατασκευαστών του εντύπου και των συνεργών τους στο Δήμο Λαρισαίων είναι να συναλλάσσονται εν κρυπτό και να τσεπώνουν το χρήμα. Στην απάντηση αναφέρεται ακόμη ότι οι πληρωμές των καταχωρήσεων, που δεν είναι μόνο από το Δήμο Λαρισαίων, πριν πραγματοποιηθούν, εγκρίνονται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η εφημερίδα Κήρυκας, ενώ είχε ανακοινώσει τη διακοπή της κυκλοφορίας της, ποτέ δεν ανακοίνωσε την επανέναρξη της κυκλοφορίας της. Σήμερα ο εκδότης της εφημερίδας Κόσμος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την πρωτόγνωρη κομπίνα υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος μέσω του Δήμου Λαρισαίων με τη χρήση ψεύτικης εφημερίδας, όπως αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Κόσμος. Δικαίωμα δημοσιεύσεων πληρωμένων καταχωρήσεων δημοσίων φορέων στο νομό Λάρισας είχαν οι εφημερίδες Κόσμος, Ελευθερία και Ημερήσιος Κήρυκας. Διακόπτοντας την κυκλοφορία του, ο Ημερήσιος Κήρυκας έμειναν μόνο οι άλλες δύο. Θυμίζουμε τέλος ότι χρόνια κρατά η κόντρα της Δημοτικής Αρχής με τον εκδότη της εφημερίδας Κόσμος και πλέον με αφορμή δημοσιεύματα της εφημερίδας για τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου Λαρισαίων, η μία πλευρά έχει μηνύσει την άλλη.